Ντόμινο μεγάλων αυξήσεων έρχεται σε όλους τους φόρους και τα τέλη που αφορούν τα κίνητα με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ακόμα και πάνω από 200% που προωθεί το οικονομικό επιτελείο. Η κτήματα αγορά βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης και κατεδάφησης. Συνεπώ, το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει σήμερα είναι να υπάρχει συζήτηση για οποιαδήποτε αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Οι νέε αντικειμενικέ αξίε θα ισχύσουν από το καλοκαίρι και σκοπό του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εξισορροπήσει τι διαφορέ των αντικειμενικών τιμών με τι εμπορικέ σε μια προσπάθεια να γεμίσει τα διακρατικά ταμεία. Είναι σαφέ ότι το κράτο έω τώρα χάνει έσοδα και θέλει να εξισώσει τι αντικειμενικέ αξίε με τι εμπορικέ το συντομότερο δυνατόν. Στο νέο ψυχικό, για παράδειγμα, η αντικειμενική τιμή είναι 2.750 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, ενώ η εμπορική φτάνει τα 4.500. Διαφορά 1.750 ευρώ. Στην εκάλια αντικειμενική τιμή είναι 4.100 ευρώ, ενώ η εμπορική 5.500. Διαφορά 1.400 ευρώ. Στο χολαργό, η αντικειμενική είναι 2.200 ευρώ, ενώ η εμπορική φτάνει τα 3.300. Διαφορά 1.100 ευρώ. Στο εγάλιο, η αντικειμενική είναι 1.300 ευρώ, ενώ η μέση εμπορική είναι 2.400. Διαφορά 1.100. Οι Τιμέ των ακινήτων θα είναι έτοιμε από την άνοιξη και θα έχουν υπολογιστεί από ειδικέ επιτροπέ του Υπουργείου Οικονομικών με τη βοήθεια μεσητικών γραφείων των εκάστοτε περιοχών. Στο καλάτσι, η αντικειμενική τιμή είναι 1.500 ευρώ, ενώ η εμπορική φτάνει τα 2.500 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Διαφορά 1.000 ευρώ. Στην Αρτέμιδα, η μέση αντικειμενική τιμή είναι 1.300 ευρώ, ενώ η εμπορική 2.300. Διαφορά 1.000 ευρώ. Στο Βίρονα, η αντικειμενική φτάνει τα 1.600 ευρώ, ενώ η εμπορική τα 2.500 ένα τετραγωνικό μέτρο. Διαφορά 900 ευρώ. Στη Νέα Φιλαδέλφια, η αντικειμενική φτάνει τα 1.300 ευρώ, ενώ η εμπορική τα 2500... 1200 ευρώ. Διαφορά 900 ευρώ. Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών για μια φορά ακόμα θα αυξήσει δραματικά το κόστο στέγαση, αυξάνοντα όχι μόνο το φόρο, αλλά και όλε τι υπόλοιπε δαπάνε και αμοιβέ που συνδέονται με την αγοροπολισία των ακινήτων. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών αυξάνει το φόρο μεταβίβαση από αγοροπολισίε εναντί αμοιβή από κληρονομιέ, δωρεέ και γονικέ παροχέ, καθώ και το φόρο ακίνητη περιουσία. Οι αντικειμενικέ αξίε όμω θα συμπαρασύρουν προ τα πάνω και τα τεκμήρια διαβίωση, ενώ θεωρείται και αναπόφευκτη η αύξηση των ενοικίων, αφού θα ανέβει ο φόρο οδήματο που πληρώνουν οι για τα μισθώματα. Αναπροσαρμόζεται όμω και το τέλο εκείνη τη περιουσία που σημαίνει η άξονα λογαριασμού τη ΔΕΗ, ενώ θα χρειάζονται πλέον και περισσότερα χρήματα για την έκδοση οικοδομική άδεια αλλά και για τα συμβόλαια. Η αύξηση των αντικειμενικών θα ολοκληρωθεί σε βάθο διετία και ουσιαστικά στόχο του οικονομικού επιτελείου είναι οι αντικειμενικέ αξίε να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τι εμπορικέ τιμέ.